Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bumpy Night και σήμερα το βράδυ και έχουμε μία πολύ λαμπερή καλεσμένη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει να κάνει με το styling, έχει να κάνει με τη μόδα και έχει να κάνει και με τη τηλεόραση τώρα τελευταία γιατί μας δίνει πάρα πολλές συμβουλές, ιδίως σας τις γυναίκες. Πάμε να παίξουμε το σχετικό βιντεάκι και να την καλωσορίσουμε στο πρώτο μέρος του Bumpy Night. Η Χρύσα Μυτιληναίου έχει σπουδάσει βρεφονοπιοκόμος αισθητικός στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης και έχει κάνει σεμινάρια πάνω στον τομέα του styling, με τον οποίο ασχολείται περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς καλλιτέχνες και επίσης είχε δικό της κατάστημα ρούχων. Το τελευταίο χρόνο έχει δική της εκπομπή όπου δίνει συμβουλές για τη μόδα. Ας την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Πω. Και εγώ ήρθα να σε φιλήσω. Θα με φιλήσεις στο τελείωμα. Τι να πω τώρα για αυτή την καλεσμένη κυρίες και κύριοι. Γίνεται πανικός με την πάρτι της. Είναι χαρά μου και τιμή που παραβρίσκεται στο Bumpy Night. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Χρύσα Μυτιληναίου στο Bumpy Night. Η κάμερα μάλλον είναι αποσχολημένη, δεν μπορούν να χειροκροτήσουν. Τι κάνεις ανανεωμένη μου Χρύσα. Είμαι καλά. Εσύ. Φτού νομίζω είσαι μια χαρά που λέει και η φίλη μου η Μαρία Νομικού και το λέει και ο Τσαλίκης στα καλύτερά σου. Όλα τα ξέρεις, όλα τα θυμάσαι. Είμαι, όλα τα θυμάμαι, όλα τα ξέρω και βλέπω ότι είσαι πολύ φρέσκια, ανανεωμένη. Σε ποια στυλίστρια πας. Εσύ λέω να με ντύνεις από εδώ και πέρα. Κάτσε μισό λεπτό. Οι στυλίστρες, δηλαδή εσείς αυτοντύνεστε ή πάτε σε κάποια άλλη. Αυτοντυνόμαστε. Ναι. Για να δείχνουμε το προσωπικό μας στυλ. Πώς θα γίνει αλλιώς. Με ποιο κριτήριο δηλαδή ντύνεται μια στυλίστρια για τον εαυτό της. Όταν έχει να προτείνει χίλιες προτάσεις σε πάρα πολλές όμορφες γυναίκες. Με το ίδιο κριτήριο. Εσύ παράδειγμα με ποιο κριτήριο ντύνεστε με την Λινέου. Ξεκίνησα αλλιώς συνέντευξη, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε με. Ανοίγεις πολύ μεγάλο. Έχω ψάξει. Έχω βρει το στυλ μου, όπως καλό θα είναι να κάνεις και εσύ, σιγά σιγά. Θέλω να με κάνει, εγώ επειδή είμαι και ιδιαίτερο στα νούμερα του ρούχων μου. Extra small. Extra small είμαι. Τι, μια χαρά είναι το extra small. Θέλω λίγο δουλίτσα. Θα ψωνίσεις και στις εκτόσεις. Α, ναι. Θέλω να με βρεις κανένα 5-6-7 μαγαζιά να με τίνουν λοιπόν. Για να... το έχεις. Αμέ. Εγώ δεν μπορώ να βρω γιατί δεν έχω στα νούμερά μου μένει οι περισσότεροι. Γιατί όλοι αυτοί οι σχεδιαστές, όλες οι στενές γραμμές, βρε. Γιατί. Καλέ, θα ξεκρεμάσω εγώ την κουρτίνα στο σπίτι, θα έρθω στο στιβάλ, μια χαρά θα κάνουμε ένα ντύσιμο από μια κουρτίνα, από ένα σεντόνι, από κάτι. Ναι, αμέ, τα παίρνω. Δηλαδή, εμείς δηλαδή που τρώμε μόνο το φαΐ μας, δεν μπορούμε να ντυνόμαστε. Όχι, μπορείτε. Α, υπάρχει και για τους φουταφούλιδες δηλαδή. Βέβαια. Στάιλινγκ. Εννοείται. Τώρα χωρίς πλακά. Έχει ένα λάδι δηλαδή παχουλό άντρα να ντύνεις. Μου έχει τύχει να κάνω φωτογράφηση σε πιο ζουμερό άντρα, αλλά γενικά όχι. Είναι συνήθως πιο οι καλλιτέχνες τώρα που ντύνουν οι τραγουδιστές και αυτά, είναι πιο μινιόν. Προσέχουν. Τη Μυτιληναίου πες μας με ποιο κριτήριο τι ντύνεις για να ξέρω κι εγώ τώρα τι γίνεται. Βάσει τι δηλαδή ντύνουμε μια γυναίκα. Βάσει προσωπικότητας, χαρακτήρα, σωματότυπου. Όλα μαζί. Βάγια Χρυσού Ζέρβα και όλοι σας κάνουν δικές μου ερωτήσεις από ό,τι καταλαβαίνετε. Αλλιώς ξεκίνησα την εκπομπή, γι' αυτό λέγομαι και Bumpy Night, Μπάμπης. Καλύτερα, άνετα. Αυθόρμητοι είμαστε εδώ. Βέβαια. Εντάξει, παρόλο που ήπιαμε μισό μπουκάλι βότκα, νομίζω τα λέμε καλά. Δεν ήπιαμε. Σε αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα και δεν μου τάρετε τίποτα. Ένα σπινάκι πρόλαβα να πιω από τα χέρια σου. Ήθελες παραπάνω, αλλά πρέπει να πάω να γράψουμε. Ήθελα, αλλά δεν μ' άφησες. Μετά την εκπομπή γίνονται αυτά, πρέπει να είμαστε νυφάλι. Θα μου πεις τώρα πώς δίνεις τη Χρύσα τη Μυτιληναίου. Λοιπόν, τη Χρύσα τη Μυτιληναίου. Μπράβο, δεν πειράζει. Η βότκα είναι που σε έλεγα από πριν. Γενικά, για να ντυθεί κάποιος και να έχει στυλ, πρέπει να έχει αναγνωρίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Ας πούμε, κάνεις κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό σου. Λες, είμαι πιο επαναστάτρια, είμαι πιο ρομαντική, είμαι πιο sexy, πιο girly. Και σιγά σιγά φέρνεις τον εσωτερικό σου κόσμο με τον εξωτερικό σου σε αρμονία. Και έτσι μπορείς να έχεις στυλ. Εσύ πέρα με το τι στυλ έχεις, γιατί μας έχεις μπερδέψει. Θεωρώ ότι έχω έτσι ένα δυναμικό στυλ. Δεν νομίζω ότι είναι πρόστιχο ή σεξι. Είμαι εγώ πάντως. Είσαι αυτό έχει σημασία. Νιώθω πάντα άνετα με αυτά που φοράω. Μάλιστα. Είναι... Και εσύ είναι φιλελάδα μισό λεπτό τώρα. Μας τα λες καλά. Ξέρουμε ότι έχεις ζήσει πολύ ωραίο κόσμο στην πόλη και όχι μόνο. Αλλά από βρεφονοπιακό όμως, πώς μας πήγες και μας έχεις στη λίστρια, αφού έχεις σπουδάσει άλλο πράγμα και μετά είπες άντε το κάνω αυτό και κάνω άλλο. Βρεφονοπιακό αισθητικός και μετά στη λίστρια. Μπράβο! Ξέχασες και ένα. Τρισχυρότερο αυτό που λες. Είχαμε άλλα δύο επαγγέλματα πριν, τα κάναμε όλα στην άκρη για να ασχοληθούμε με το styling. Ναι.
Κοίτα, είχα μαγαζί με ρούχα. Το ένα έφερε το άλλο. Έκανα μία κολεξιόν στην αρχή, μετά άρχισε να ντύνω καλλιτέχνες, μετά άρχισε τις φωτογραφίσεις, μετά τα book. Δεν είναι. Και μετά πήγα σε σεμινάρια επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και κατάλαβα ότι αυτό αγαπάω. Αυτό σου αρέσει πιο πολύ. Mm-hmm. Το και καλά το κάνεις. Δεν εννοώ ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει από τα 18 μου, επειδή μου λες τι θέλω να σπουδάσω τώρα. Αυτό. Ναι. Και αυτό έγινε δηλαδή με αφορμή το μαγαζί. Ναι, με αφορμή το μαγαζί. Είχα το μαγαζί, λες, και ας κάνω τώρα και αυτό. Ναι. Όχι, θα φωτογραφίσεις λίγο για το Facebook και αυτά για πωλήσεις και σιγά σιγά πορώνες αν σ' αρέσει. Και επειδή το βλέπω ότι το διαβάζεις πάρα πολύ αυτό το έργο καλά, το πας καλά. Τώρα πόσα χρόνια κλείνουμε σαν στυλίστρια? Πέντε. Πέντε. Έξι. Τώρα μην μιλάς για χρόνια. Άντε σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν το κάνεις καλά από μικρή. Τι αγώνες εσύ. 14. Είμαι ένα από τα 10. Από τα 10. Άντε 9. Παρόλο που με πίκρανες για να έρθω λίγο στο σήμερα, μετά έχω να ρωτήσω και κάποια πράγματα για το styling και όλα αυτά. Θα έρθει και η Χριστίνα Βασιλιά, θα σε ρωτήσει ένα, και πάλι γιατί σαν γυναίκα και να σε ρωτήσει πράγματα. Mm-hmm. Παρόλο που το λέω και δημοσίως, έως έχω εδώ και 3 χρόνια, 4 από κοντά να κάνεις εκπομπή μαζί μου, πήγες σε άλλο κανάλι και ξεκίνησες να κάνεις τη δικιά σου εκπομπή. Όχι, διαμαρτύρομαι. Δημοσίως. Αλλά λοιπόν, επειδή σε αγαπώ, θα μας τα πεις όλα που κάνεις εκπομπή. Θα σου δικαιολογηθώ καταρχήν. Καταρχήν. Να το πάρουμε τα πράγματα τη σειρά. Διάβες. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Πήγα φέτος. Πού ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη σεζόν? Να τα ακούτε και στο κανάλι τι λέει η κυρία Μητυλινέου. Όλα μέσα στη ζωή είναι, όλα. Πλάκα κάνω. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρεις, έτσι είναι και έτσι. Καταρχήν δεν έχω δική μου εκπομπή. Έχω μία στήλη σε εκπομπή της Νεβίλας, πολύ ωραία και καλή παρουσιάστρια, και κάνω στήλη για μόδα. Έχω τη στήλη δηλαδή της μόδας. Λέω tips. Πόση ώρα παρουσιάζεται αυτή η στήλη, πόσα λεπτά σε βγάζουν? Α, τώρα κάθε φορά είναι άλλο. Ανάλογα πόσα έχω να πω. Λοιπόν, το καινούργιο επεισόδιο, τι θα προτείνεις? Βγήκε στον αέρα το καινούργιο. Το καινούργιο επεισόδιο έχει ένα φλέγον θέμα. Για πες το. Το οποίο λέει τι αρέσει στους άντρες το στυλ των γυναικών και τι όχι. Και αντίστοιχα στις γυναίκες. Πες μας τις απαντήσεις τώρα, να ξέρουμε λίγο τι έκανες γκάλωπ στους άντρες. Έκανα γκάλωπ κανονικά. Έκανα challenge στο Instagram. Αρέσει. Τι σ' αρέσει στις γυναίκες, για πες μου. Να βλέπω. Τι να βλέπεις? Μέχρι ένα όριο, ρε παιδί μου, να είναι αυτό που λες, το σεξ, όχι το τελείως. Να έχει, ρε παιδί μου, μια... Δεν σ' αρέσει το μυστήριο λίγο, ρε παιδί μου? Να βλέπεις ένα κομμάτι του σώματος γυμνό. Όχι όλο. Καλή ώρα, όπως εσύ. Καλή ώρα, ναι. Έχεις ένα πολύ ωραίο μπούστο που είναι με ένα πολύ ωραίο σύνολο που ό,τι βλέπω εγώ. Ωραίο και πρέπει να φανεί αυτό που πρέπει να φανεί. Mm-hmm. Είναι ωραίο. Δεν είναι προκλητικό, είναι σεξι. Ναι, εντάξει, μπορούσες να μου πεις ότι εμένα μου αρέσει να βλέπω και στήθος, να βλέπω και πόδι, να βλέπω και πλάτη. Γι' αυτό σε ρωτάω. Εντάξει, είναι πολύ τραβηγμένο όλα μαζί. Ένα από όλα αυτά, ναι. Συνήθως όλοι οι άντρες αυτή την απάντηση δίνουν. Εντάξει, και τα τρία όλα μαζί. Ένα μικρό ύφασμα να καλύπτει τα επίμαχα σημεία μόνο. Σε έχει δώσει αυτή την απάντηση κανείς? Όχι, ποτέ. Αλλά εγώ περίμενα ότι εσύ θα μου τη δώσεις. Κατάλαβες. Αφού δεν σε κάνει τώρα την πρώτη απάντηση, πρέπει να σε καλύψω τώρα με τη δεύτερη. Ναι. Πες τι παρουσιάζουμε άλλο γενικά, δηλαδή πες μου λίγο για τη στήλη και πότε προβάλλεται η εκπομπή. Προβάλλεται κάθε Σάββατο 9.30 ώρα και Κυριακή σε επανάληψη 6.30. Αν θυμάμαι καλά. Κάτσε, παιδί μου, ναι, 6.30. Αύριο την πετύχετε, γυρίστε ξανά στο γύρο που άρα βλέπετε εμά. Ας πετύχετε, πείτε τη λίγο, εντάξει. Έλα μωρέ, υπάρχει και το YouTube τώρα και εσύ, έχουμε και site. Είναι και αυτό, είναι και το Facebook, είναι και όλα. Ναι, γνωτή, τηλεόραση.gr. Μπράβο. Εμείς είμαστε με όλους τους συναδέλφους φίλοι έτσι κι αλλιώς, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Το ξέρω, εννοείται. Εννοείται. Γιατί να έχουμε. Τι άλλο παρουσιάζουμε? Παρουσιάζεις δηλαδή τάσεις μόδας, τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, άνοιξη και όλα αυτά? Πολλά. Τάσεις της μόδας, πώς θα βρεις το στυλ σου, πώς θα κρύψεις την κυλίτσα σου, ποια είναι τα tip για μια άψογη εμφάνιση σε έναν άντρα. Καλή ώρα. Σε μια γυναίκα. Πολλά, πολλά. Κάθε φορά έχουμε άλλο θέμα. Στη δικιά μας περίπτωση, τώρα πώς θα κρύψουμε την κυλίτσα μας τώρα, επειδή κρύβουμε την κυλίτσα. Πού να κρυφτεί, πες. Θα σταματήσει τα λουκάνικα. Όχι, το λουκάνικο, θα σταματήσει το αλκοόλ, πες, το φαγητό και τα γλυκά. Όλα. Με τη σειρά θα τα σταματήσει και θα δεις πώς θα κρυφτεί ως διαμαγεία. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην ουσία. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή μεταξύ στυλ και μόδα, τελικά σχετίζονται μεταξύ τους ή όχι? Το στυλ και η μόδα είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες, όμως αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, η μόδα είναι κάτι παροδικό. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα trends, οι τάσεις, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Ενώ το στυλ είναι όταν κάποιος ψάχνει, βρίσκει το προσωπικό του στίγμα και ντύνεται με αυτό για να εκφράσει στους άλλους αυτό που είναι. Είναι
Έχεις μια άποψη πολύ καλή για αυτό που λες. Εγώ δεν τα ψηλό καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λες. Αφού δεν σου έχω κάνει styling, πώς θα τα καταλάβεις? Πιο πολύ styling χρειάζονται οι γυναίκες ή οι άντρες, ή το ίδιο είναι πλέον. Γιατί οι άντρες είμαστε και λίγο πιο free, πιο χύμα, πάρτο, βάλτο. Όλοι. Όλοι χρειαζόμαστε. Είναι ωραίο να έχεις στυλ. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις και να λένε από τον ντύσιμο σου ο Μπάμπης, ας πούμε. Α, το λένε αυτό, ε. Παράδειγμα το λέω, ρε παιδί μου. Μόνο οι επαγγελματίες, οι διάσημοι γενικά, οι αναγνωρίσιμοι, πρέπει να κάνουν στάλινγκ στον εαυτό τους, ή και ένας άνθρωπος που θα πάει στην καθημερινότητα στη δουλειά ή και έξω που θα βγει το βράδυ. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Κοίτα, τώρα το να έχεις τη λίστρια, καλό είναι να εκτίθεσαι ουσιαστικά. Τώρα στο τραγούδι, στη τηλεόραση. Πολιτικό θα έτεινες. Ναι, φυσικά, γιατί όχι. Θέλουν στη λίστα οι πολιτικοί, λες. Ναι, έχω φωτογράφηση με πολιτικό τώρα. Ποιον έχεις κάνει? Τώρα έχω, δεν έχω κάνει. Έχω για τις εκλογές που είναι. Α, τώρα για εκλογές. Περιφερειακές, δημοτικές ή βουλευτικές? Δημοτικές. Ο Τσίπρας δίνεται καλά? Ποια είναι η άποψή σου? Εμένα μου αρέσει που είναι cool. Δεν και μ' αρέσει αυτό το cool. Ναι. Καλύτερο τι είσαι, ποιος κάνει, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας? Α, μου βάζει πολύ δύσκολα. Ε, φίλε, να πούμε λίγο στη. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει καλύτερο. Ναι. Εντάξει, έχει και πιο ωραίο κορμοστασιά. Μπορεί γι' αυτό να κάθονται και όλα πάνω. Εντάξει, και ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, αδύνατος είναι ο άνθρωπος. Δεν είπα. Δεν είναι θέμα αδύνατου, ρε παιδί μου, είναι η αυτοπεποίθηση. Είναι το. Το άτυπο που βγάζει. Σε βάλα δύσκολα, ε. Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος δίνεται καλύτερα από τον Τσίπρα. Ναι. Μάλλον Πασόκ είναι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, άμα σου πέσουν κατά τα λεφτά. Μα με ρωτάς πράγματα για ανθρώπους που δίνουν τόσο παρομοιότυπα, γιατί είναι πολιτικοί. Ρώτα μου για διαφορετικούς. Με το απόφευγμα αγόρασε λιγότερο και επέλεξε καλύτερα, τι έχεις να πεις αυτό? Αγόρασε λιγότερο και επέλεξε καλύτερα. Έχει πολλές έννοιες αυτό. Καταρχήν το έχει πει μια γυναίκα που είναι ακτιβίστρια. Έχει πολλές έννοιες. Αν μιλάμε για την ντουλάπα μας, ας πούμε, συμφωνώ. Ναι. Τελικά για να ντυθεί σωστά μια γυναίκα ή ένας άντρας, είναι αυτό που λέμε ότι πληρώ, παίρνεις. Πρέπει να πληρώσω, να πάρω καλά, καλές μάρκες, ή δεν είναι τόσο. Όχι. Δεν μετράει. Φτηνά και καλά ντύνεσαι. Πολύ ωραία. Υπάρχουν δηλαδή μάρκες που είναι, επειδή μου, ναι, μεν οικονομικές για εμάς τους καταναλωτές, αλλά είναι. Υπάρχει καλή ποιότητα, υπάρχει καλό. Ναι, ναι, φυσικά εννοείται. Εννοείται, είναι για όλα τα budget τη μόδα. Δεν είναι μόνο για τους. Δεν είναι για καλή τη τιμή του. Όχι. Απλά κάποιοι άνθρωποι κολλάνε στα brands. Θέλουν να φοράνε πάνω τους ετικέτες, μάρκες. Αυτό. Δίνονται δηλαδή μόνο και μόνο για να φέρει την ετικέτα. Βέβαια, εγώ τώρα φοράω παράδειγμα. Ναι, είναι λίγο. Dolce είναι. Gabbana, να το πω παράδειγμα αυτό. Είναι κάτι σαν νόσος. Υπάρχει δηλαδή προσωπικότητες γενικότερα στο, στην Ελλαδάρα μας, και αυτά στην Ελλαδάρα νομίζω γίνονται πιο πολύ, που μπορεί άλλος, επειδή μου να γράφει εδώ Αρμάνι και να φουσκώνει και το στήθος και να λέει, δες τη φορά το έχω στο κλαμπ. Όλα συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό, ε. Τίποτε. Και στη γυναίκα ισχύει αυτό? Ειδικά στη γυναίκα. Η γυναίκα οι δηλαδή γυναίκες δηλαδή, είμαστε πιο κολλημένες με τις μάρκες. Το στήθος των Ελλήνων πώς είναι? Ντυνόμαστε καλά οι Έλληνες? Έλα, πες και κάτι. Μη βγάλει την είδηση λίγο και εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Όχι, εγώ το μομφασμό μου τον έκανα γιατί διαβάζεις λάθος μήνυμα. Διαβάζω λάθος μήνυμα. Πιο κάτω πρέπει να πας. Να πάω πιο κάτω, γιατί? Τις ερωτήσεις τις κάνω με τη σειρά τη δικιά μου. Ό,τι θέλω ρωτάω. Σε αυτήν την εκπομπή. Δεν μπορώ, αποφέρω. Ωραία, υποφέρεις, το στυλ των Ελλήνων πώς είναι? Ελληνίδες εννοείται πιο πολύ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τους άντρες. Αλλά γενικά άντε πες και για τους άντρες. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και στο Λονδίνο μπορεί να μην έχουν στυλ, και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Κάτσε, Ιταλία δεν είναι πιο σωστά αντιμένη από τους Έλληνες, δεν φίλε να δει, μισό λεπτό. Εντάξει, πώς, τώρα εντάξει. Εσύ είσαι μέσα στην πηγή. Από μικρή μεγαλώνουν έτσι, από παππού, γιαγιά, μαμά, μπαμπά, όλα. Εμείς δεν μεγαλώνουμε έτσι, αλλά είναι καλό να το βρίσκουμε μόνοι μας μετέπειτα. Το βρίσκουμε μόνοι μας. Ο άλλος δεν μπορεί να το βρει τόσο, ρε παιδί μου. Είπαμε. Μπορεί. Θα σου πω τα tips. Πες μας κάτι. Δώσ' μας οδηγίες και συμβουλές για τους άντρες πιο πολύ και για τις γυναίκες. Αλλά οι άντρες νομίζω το χρειαζόμαστε περισσότερο. Για τους άντρες. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που προσέχουν οι γυναίκες στον άντρα είναι τα παπούτσια. Πρέπει να είναι πάντα, όχι ακριβά αναγκαστικά, αλλά πρέπει να είναι καλόγουστα, πρέπει να είναι καθαρά. Να φοράτε πάντα ρολόι. Μα τη λέει τώρα. Δεν προλάβαμε να το φορέσουμε, παιδί μου. Πάντα.
Έχω το λάμπι στα backstage που φοράει, το δείχνει. Έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια. Το ρολόι πρέπει να είναι... Το ρολόι είναι must item για εσάς. Είναι must item. Δεν γίνεται να βγείτε χωρίς ρολόι έξω. Γιατί? Είναι γοητεία. Το ρολόι. Ναι, το προσέχουμε οι γυναίκες. Στο δεξί ή στο αριστερό πρέπει να το φοράμε. Γιατί τώρα πολύ βλέπουμε το φοράμε και στο δεξί. Στο αριστερό πάντα καλέ. Τι λες, βρε, έχεις δύο καλλιτέχνες που το φοράς στο δεξί. Εμένα δεν μ' αρέσει, είμαι πιο παραδοσιακή. Α, είσαι του παραδοσιακού στάιλ. Παλιά σχολή. Το ρολόι της συμπίπτει πρέπει να είναι ίδιο χρώμα με το παπούτσι, παίζει ρόλο. Όχι. Το χρώμα του ρολογιού με τα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το ρολόι πρέπει να είναι αυτό που σου αρέσει, που σε εκφράζει. Συνήθως δηλαδή δεν παίζει καν άμα είναι καφέ το ρολόι, καφέ παπούτσι. Όχι, αυτό παίζει με τη ζώνη που πρέπει να είναι με το παπούτσι σου στην ίδια φιλοσοφία και χρώμα. Εγώ νομίζω πάλι από αυτά που βλέπω στη νύχτα και στη μέρα εννοείται, δεν νομίζω τώρα πλέον να το συνδυάζουν. Καθένας βάλει ό,τι θέλει. Δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ, ρε παιδί μου, αυτό που κάνει καφέ ζώνη, καφέ παπούτσι. Άλλος φοράει, άιντε, πήρε κάτι από την ντουλάπα και βγήκε. Σε ποια μαγαζιά πας, απορώ. Εσύ δηλαδή, άμα πάρουμε σβάρα τα μαγαζιά, θα βγει καφέ παπούτσι, καφέ ζώνη. Άσε πάω, γενικά έχουν σπάσει λίγο τώρα αυτά. Σε λέμε, αλλά το παπούτσι και η ζώνη, ναι, πρέπει να είναι ίδιο χρώματος, δεν γίνεται. Δηλαδή, εμείς τι απαραίτητο πρέπει να έχουμε στην καρτερόμπα οι άντρες και μετά τι απαραίτητο πρέπει να έχουν οι γυναίκες στην καρτερόμπα τους. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε άντρες ή γυναίκες τις πρώτα. Ό,τι θες. Λοιπόν, οι γυναίκες ένα λευκό t-shirt που θα το βάλουν από το πρωί ως το βράδυ με πάρα πολλούς συνδυασμούς. Ένα τζιν ωραίο, αλλά όχι ότι είναι in fashion. Κάτι που να κολακεύει πάρα πολύ τη σιλουέτα τους. Ένα little black dress. Μια μαύρη μητέρη γόβα οπωσδήποτε που την έχουμε βέβαια από την εφηβεία μας μέχρι να πεθάνουμε, όχι να πεθάνουμε. Τέλος πάντων. Αμάν εσύ. Μέχρι πλέον να μην φοράμε τα κούνια, έχουμε μια μαύρη μητέρη γόβα. Οι άντρες. Προλόγια, πάτε στο ρολόι. Πάρτε κανένα 20 από τους Κινέζους να αλλάζετε. Ναι. Κρίση έχουμε, αγάπη. Θα μου άρεσε, αφού πει δεν παίζει ρόλο το κόστος. Κάτι να έχει τα φορά. Ναι, οι άντρες πρέπει να έχετε ένα πολύ ωραίο παντελόνι. Ένα. Ένα πολύ ωραίο παντελόνι. Γιατί ένα πολύ ωραίο σακάκι. Ένα. Ένα. Τα λέω εγώ, τα επιβεβαιώνω. Λοιπόν, οι μεγαλύτεροι στυλίστες ξέρεις τι λένε, ότι η πιο καλή ντουλάπα έχει μέχρι 50 κομμάτια. Για τις γυναίκες μας. Για όλους. Τι 50 κομμάτια, 50 μέχρι κομμάτια. Μέχρι 50 κομμάτια μπορείς να έχεις την ντουλάπα σου για να είσαι ξεκάθαρος. Ναι. Α, αυτό. Σύνολο. Δεν μπορεί να μου έχεις 50 σακάκια, 50 τζι, 50 το ένα, 50 το άλλο. Όχι. Μέσα μας έβαλες. Μέχρι 50 όλα. Όχι αυτό το χάος που έχουμε εμείς, 15 τζιν, τα μισά δεν τα φοράμε. Τι χρώματα παίζουν τώρα, άνοιξε καλοκαίρι 2019. Τι αφοράνε οι άντρες και τι αφοράνε οι γυναίκες. Παίζουν τα μεταλλικά, χρυσόρος, χρυσό, ασήμι. Και τις γυναίκες που λες αυτά. Τι φοράνε και οι άντρες. Για τις γυναίκες πιο πολύ, αλλά σίγουρα σε λεπτομέρειες φοράνε και άντρες. Έχω δει και άντρες με ροζ. Και εγώ φορούσα ροζ. Δεν είναι κακό. Το ροζ τι είναι πια, τίποτα δεν είναι για τον άντρα το ροζ. Ξεπεράστηκε. Αυτό έφυγε. Πάει. Πάει. Και δεν είναι στη μόδα βέβαια στον άντρα φέτος. Το ροζ. Το κίτρινο είναι πάρα πολύ στη μόδα. Θα παίξει το καλοκαίρι. Πάρα πολύ. Το νούμερο ένα, το κόκκινο. Τα animal γενικά για τη γυναίκα, φίδι, λέοπαρ. Όλα αυτά, τι χάρηκες. Για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι και σε μαγιό. Με φίδι το καλοκαίρι. Αμέ. Και σε μαγιό. Θα δεις φιδίσιο μαγιό φέτος. Θα το φοράω μόνο τα φιδίσια κορμιά προφανώς όμως. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Μάλιστα. Άρα επίσης και δηλαδή εγώ μπορώ να φορέσω ατρικό φιδίσιο μαγιό και να βγω παραλία. Μπορώ να έρθω παραλία μαζί σου. Ναι, θα θυμίσω το παλιό αείμνηστο Λαύρο Κωνσταντάρα. Πώς έβγαινε στις ελληνικές ταινίες, το θυμάσαι. Έβγαινε με φιδίσιο μαγιό. Όχι, είναι φιδίσιο. Το μαγιό θέλω το ίδιο στυλ μαγιού. Α. Αλλά εδώ το κάνω φιδίσιο. Αλλά φιδίσιο δεν μπορώ να το κάνω κιόλα γιατί. Τράβα κανένα story να γελάσουμε μόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είσαι και να το βλέπει live, εσύ μη φοβάσαι. Oh, 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 oh. Δεν μπορεί να λείπει από αυτά τα πράγματα. Κλείνοντα, θέλω να πει πριν έρθει η Βασιλιάδου. Ναι. Οι Θεσσαλονικέ ντύνονται σωστά σύμφωνα από αυτά που μα είπε. Ναι. Γιατί εγώ. Τι είναι, ρε. Ναι. Εγώ βγαίνω το μεσημέρι για καφέ και βλέπω την άλλη, νομίζω ότι θα πάει στο Μέγαρο Μουσική ή στο μεγαλύτερο δείπνο που θα γίνει στο καζίνο. Απλά είμαστε, οι Θεσσαλονικές είμαστε λίγο πιο γκράντε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ντυνόμαστε λάθος. Εσύ τώρα δηλαδή αυτό το τι σημαίνει για μεσημέρι για καφέ να πάμε. Όχι για μεσημέρι. Yeah. Κοίτα, άμα βάλω ένα σνίκερ, ναι. Σνίκερς, πάρε μια σερενάδα. Έτσι όπως με το είπες. Βλέπω τον Γρηγόρη που τρώει γι' αυτό. Γεια σου, Γρηγόρη, καλή όρεξη. Ναι, τον έχουμε ωραίο.
Οι φυσιολογικές λίγο δεν το παρατραβάνε όμως πολύ με το ντύσιμο και με το styling. Ιδίως μεσημέρι τώρα, γόβες, φορέματα. Εγώ δεν τα έχω δει αυτά τα πράγματα που μου λέει. Πού βγαίνεις, άλλη πώληση? Βγαίνω στην Καβάλα. Καβάλα! Λοιπόν, για να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα που μας έφερες τώρα για Καβάλα, τι έχει η Καβάλα τώρα για το καλοκαίρι προφανώς πας. Θα πας. Στην Καβάλα. Ναι. Δεν θα πάω ποτέ, έτσι το πω. Α, δεν έχεις πάει ποτέ Καβάλα. Έχω πάει, τώρα δεν θα πάω. Α, εντάξει, θα σε πάμε εμείς. Λοιπόν, Χριστίνα Βασιλιάδου, έλα εδώ, γιατί με βγάζω άκρη με τη Μυτιλινέου. Τι θες να τη ρωτήσεις? Και ζεμπεκές. Καλώς. Δεν σε ακούμε καλά, για κάτι μισό λεπτό, μισό, επειδή έχουμε τώρα τη στυλίστρια την ειδική εδώ. Γίνα μία από εδώ να σε δει σιγά σιγά. Και βαθμολόγησε, Χρύσα μου, την Βασιλιάδου. Δεν έχω ρακέτες. Τι ρακέτες? Να σηκώσω. Έλα, θα κάνω εγώ. 5-10 βαθμολογία, δες. Μέχρι πόσο, μέχρι το 10 να βαθμολογήσω? Ναι, ναι, πόσο βαθμολογείται? Να κάνω άλλη μία στροφή. Σιγά, σιγά, σιγά. Μισό, πάμε το πρώτο μέρος από μπροστά. Ναι. Γρήγορα, ξεκίνα. Θα παίξουμε και πρέπει να πω αναγκαστικά ψηλό για να μην με κάνει. Όχι, βάζει αληθινή, είσαι τώρα, σε έχω κάνει θηλυκιά Νίκο Μουτσινά. Κάνει βαθμολογία τη παρουσιάστρια. Είσαι Νίκος Μουτσινά, θέλω αυστηρή να είσαι. Είμαι Νίκος Μουτσινάς. Θηλυκό. Και ο Νίκος ποιο είναι, ρε παιδιά? Θα μα παίξει έτσι κι αλλιώ. Μην φοβάσαι. Κάτω, γιατί τρώμε χρόνο. Σου βάζω 6. Τι δε αρέσει και τι αρέσει πάνω τη. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το τοπάκι. Ποιο και αυτό? Ταιριάζει με το σωματότυπο. Το τοπάκι είναι αυτό. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε και αλλιώς. Ένα άλλο παντελόνι, μια παντελόνα. Βραγγείλα λίγο πίσω, σε δούμε κι εμείς. Μια ωραία λευκή παντελόνα, μία κάτι άλλο. Πολύ μαύρο ντύθηκε δηλαδή, λες για πάει σε μνημόσυνο. Ναι. Ναι. Ναι, μια χαρά είμαστε. Λίγο σπόρο όρεξε. Πατούμενο πολύ καλό. Το φερμάρο είναι ωραίο έτσι που ανοίγει εκεί. Άστινα, μια χαρά κούκλα είναι. Άρα θεά. Τη... Πρέπει να ντύνεται και άρα καταπληκτικά. Κάτσε, κάτσε. Ωραία. Άρα δηλαδή τη βάζεις από το 1 μέχρι το 10, πόσο είπες, Χρυσά? 6. Ναι, αλλά τώρα. Τι τώρα, τι δε άρεσε. 9, 9. Γιατί θα παίξουμε. 9, 9, ε. Είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Εντάξει. Του καλοπιάνεις όλους. Ο φίλος μου Νίκος ο Μουτσινάς, γιατί είναι αυστηρός και κάνει βαθμολογίες σύμφωνα με το κριτήριο το σωστό? Ο Νίκος Μουτσινάς δεν είναι αυστηρός, είναι αληθινός. Α, ναι, εσύ δεν είσαι. Με αυτά που βλέπει ο άνθρωπος. Εσύ βλέπεις τώρα πράγμα, ήταν σωστή. Απλά ήταν όλα μαύρα. Διαφωνείς να μην ήταν όλα μαύρα, δηλαδή? Όχι, θα ήθελα άλλο παντελόνι. Άλλο παντελόνι. Που είπε η γυναίκα παντελόνα, κάτι στην παντελόνα. Λύσεξε με το μαύρο. Ναι. Εγώ λύσεξα με το μαύρο. Total black. Ρε, αν είχε μια παντελόνα μαύρη, ωραία έτσι να καλύπτω, θα ήταν ακόμα πιο σεξι και πιο ωραίο. Α, φορέ και μια φούστα δηλαδή. Καλοκαίρι, μου ένα σορτσάκι. Ο Μπάμπη μανία με τι φούστε. Καλοκαίρι πήγαμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σοβαρή εκπομπή είμαστε εδώ. Έχει να πει κάτι με τη Λιλέο? Όλα τέλεια. Τα είπε όλα γιατί μόνο κάτσε για να τα πει. Να ξεκινήσω κι εγώ με τι δικέ με ρωτήσει. Ξεκίνα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σε ρωτήσω. Το στυλ είναι ένα μέσο να δηλώσεις ποιος είσαι. Φυσικά. Θα μπορούσε να δηλώσεις δηλαδή με αυτό που είσαι. Αν, mm-hmm. Για να μην μιλήσεις όμως, το δηλώσεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ωραία. Μόλιτα. Το αγαπημένο σου στυλ, απ' όλα. Το δυναμικό νομίζω. Ένα δυναμικό, έτσι πιο πανεπιστημιακό. Ανδρόγινο look, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ανδρόγινο look, ας πούμε, σου αρέσει? Ναι, μου αρέσουν πολύ τα κοστούμια. Είναι και νούμερο ένα τάση φέτος στην Άνοιξη. Σε βλέπω και σένα με κουστούμάκι. Πολύ ωραίο παρελθόντος. Ορίστε, μου λέει καλά λογάκια. Δηλαδή, όλες με κουστούμια θα σας βλέπουμε το καλοκαίρι. Ωραία είναι τα κουστούμια στις γυναίκες και εμένα μου αρέσουν το πολύ. Το καλοκαίρι, πάμε. Την Άνοιξη. Το καλοκαίρι θα σκάσουμε οι καρδίες. Μπράβο, αυτό έβλαπω. Το καλοκαίρι θα μας βλέπεις μαγιό, μην ανησυχείς. Καλοκαιρινό κουστούμι δεν υπάρχει, δηλαδή για τις γυναίκες, λινό. Υπάρχει. Είδες. Και με σορτσάκι και σακάκι και αμάνικο. Πες, Χριστίνα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ποιον καλλιτέχνη θεωρείς το πιο καλοντημένο στην ελληνική τηλεόραση και το πιο κακοντημένο? Η πιο καλοντημένη Δέσποινα Βανδύ αναμφισβήτητα από γυναίκες. Εμένα μου αρέσει ο Αργυρός από άντρες που έχει ένα στυλ έτσι όχι πολύ extreme και κρατάει μια σοβαρότητα, ένα κυμπαριλίκι. Γενικά το κυριλέ ντύσιμο σου αρέσει λες στους άντρες. Αυτό το προτιμάς και στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή αν βγεις έξω, θα πες το μάτι σου, ας πω έτσι, σε εισαγωγικά, στον κυριλέ άντρα ή σε έναν πιο σπορτμένο άντρα? Νομίζω στον πιο κυριλέ. Στον κυριλέ. Και εγώ πιστεύω κυριλέ θα έλεγε, αλλά ήθελα να την βεβαιώσω, κατάλαβες. Δηλαδή αν ήμουν εγώ έξω με ένα κυριλέ, θα κοιτούσε τον κυριλέ, θα πεις. Εσύ είσαι κυριλέ. Πώς βγαίνεις έξω εσύ, μια χαρά, βγαίνεις το καμψάκι σου, το υφασμάτινο, το παντελονάκι σου. Αυτό το καιρό είσαι ελεύθερη ή είσαι σε σχέση?
Είμαι καλά, πολύ καλά, χαρούμενη, ευτυχισμένη. Χαιρετισμούς Μαλίκανε που κάνεις καλά τη φίλη μου, δεν ξέρω το όνομά σου, αλλά θα, το μάθουμε. Πάντως είναι καλά, αυτό έχει σημασία. Εσύ στην κάμερα τρία είσαι, Βασιλιά. Συγγνώμη, Αντώνη, συγγνώμη. Θα σε χωρίσω να τώρα, όχι τίποτα άλλο. Αντώνη, μη. Αντώνη, μη. Παρετείτε, φεύγει λέει. Όχι, Θεέ μου. Τι άλλο έχεις να ρωτήσεις? Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι μισούν οι άντρες στις γυναίκες, στο στυλ τους, κάτι που δεν τους αρέσει πολύ, δηλαδή που βλέπεις ότι κάνουμε εμείς οι γυναίκες, αλλά δεν τους αρέσει στους άντρες καθόλου. Τα μυτερά νύχια. Κοίταξε τα νύχια πρώτα που πω καμιά κουτσάνα. Τα μυτερά νύχια πιστεύω δεν τα θέλουν. Το έχω ακούσει κι εγώ πολλές φορές αυτό, ναι, ισχύει. Και το πάρα πολύ σεξι δεν το θέλουν επίσης καθόλου, θέλουν λίγο ένα μυστήριο να κρατάμε κάποια πράγματα για αυτούς. Ωραία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου, Μπάμπη. Μόνο! Ναι. Μου να βγάλεις εδώ είδηση από τη Μητυλινέου. Αφού είναι καλά, λέει. Α, όχι, τι γιατί... θέλεις. Τι ζητάς. Δεν θέλω τίποτα εγώ. Εντάξει, αφού υπάρχει τώρα άλλος, δεν... Άσχημα, πρέπει να μείνει και χρόνος. Για άλλα πράγματα, για styling, τίποτα άλλο. Έχεις να... να ρωτήσουμε κάτι άλλο για το styling, κάτι. Μία συμβουλή, τι έχεις να πεις στα κορίτσια και στα αγόρια που μας βλέπουν. Να μας τους κάνεις τους τηλεθεατές μας και τις τηλεθεατρές μας και ριλέ. Να τους δώσεις μία συμβουλή για τους άντρες και μία συμβουλή για τις γυναίκες. Θα πω μία συμβουλή γενικά, ότι να φοράμε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Να μην φοράμε ό,τι είναι in fashion, γιατί αυτό καταντάει λίγο να γινόμαστε θύματα της μόδας και δεν είναι ωραίο. Να φοράμε ό,τι είμαστε εμείς και ό,τι μας κάνει άνετα. Καταντάει και λίγο ρουτίνα νομίζω, να βλέπουμε δηλαδή, παντού το ίδιο. Δεν κάνει αίσθηση μετά. Δεν είναι ωραίο. Δεν μας είπες ποια μαγιό φάνη της μόδας φέτος, το στυλ. Μαγιό σίγουρα θα παίξει animal, θα είναι ξανά τα ολόσωμα με περίεργα cut-outs. Πολύ θα είναι το Baywatch το μαγιό, δηλαδή το ψηλό εδώ που έχει πιο λίγο ύφασμα εδώ και ανεβαίνει, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, έτσι θέλω να το δω, αλλά τέλος πάντων, οκ. Εγώ το καταλαβαίνω, κατάλαβα, ναι, θυμάμαι τη τέτοια. Επιστρέφουμε στα παλιά δηλαδή. Όλοι στα παλιά δεν γυρνάνε. Ναι, πάντα έτσι γίνεται με τη μόδα, περνάνε τα χρόνια και ξαναγυρνάει. Επίσης είναι πάρα πολύ που έχει έρθει από το Hollywood. Σωστά. Το Hollywood. Μπράβο. Δίνει υλικό σε για το Hollywood. Για να συνέχισε. Πείτε με, θα κάνει με τη Λινέο. Οκ. Σαξέ. Δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Δεν μπορεί να κάνει εκπομπή μαζί μου, λέει. Δεν ξέρω γιατί. Όλη την ώρα λέει γελάει. Εγώ στο Γνωτή TV ωραία τα λέω. Ήσυχα εκεί μόνη μου αυτά. Μόλις, εδώ σε ζωρίζουμε. Με έχεις κάνει σήμερα, με έσχασες. Και είμαι και πολύ χαλαρός. Εγώ πήγα ένα παιχνίδι να την κάνουμε. Ναι, βεβαίως. Καλά χωρίς παιχνίδι, ρε Μπάμπη, γίνεται. Ναι. Λέω κι εγώ. Σε κάνουμε και παιχνιδάκι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Όλο παιχνιδάκια είσαι εσύ. Έτοιμη. Μπάμπη Νάιτ χωρίς παιχνίδι δεν γίνεται. Σωστό και αυτό. Τι θα την κάνεις? Λοιπόν, θα παίξουμε τον μπλόφα. Ωχ! Μπλόφα, πάμε γρήγορα από το μπλόφα. Μισό λεπτάκι. Δεν τα βλέπει. Κλείς τα μάτια σου, εσύ. Εσύ έχει άλλαξει την κάρτα και την έχει βάλει ανάποδα. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι, γιατί έχω λίγο εδώ ένα τεχνητό πρόβλημα. Λίγο α, ναι. Έχει γίνει και ταχυδρομικό η Βασιλιάδου. Ναι, μισό λεπτάκι. Κάνει κολπάκια. Τι να κάνω. Για να πει άλλο, τι είναι, έχουμε με τη Λινέου. Τι νέα. Πού τραγουδά. Πού τραγουδά τα βράδια. Ωραία. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει, συγγνώμη, μέχρι να είσαι έτοιμη, ποιο είναι ο καλλιτέχνη μου τώρα αυτόν τον καιρό? Τον Κωνσταντίνο Γαλανό. Α, Κωνσταντίνο Γαλανό, ναι, γι' αυτό σε βλέπω φρεσκαδούρα στις πίστες πάνω. Η Μητυλινέου ευθύνεται. Κάθε Δευτέρα είμαστε στο Μαστίχα. Ξεκινάμε τώρα στην Κομωτινή. Ένα μη την κάνω για τον Κωνσταντίνο. Ναι, ακόμα σου τιμολόγιο μετά γυρίζει. Από καμιά γυναίκα δίνουμε? Γυναίκα, όχι. Είναι πολύ δύσκολες, γενικά. Νομίζω δεν θέλω πια. Καθόλου. Πήραμε την είδηση, Βασιλιά, το άκουσε, είπε. Ναι, αυτό το άκουσα. Δεν θέλω να ντύσω γυναίκα τραγουδίστρια. Όχι, γενικά δεν θέλω το γυναικείο. Μου αρέσει ταντρικό σαν είδος. Γι' αυτό επειδή είμαστε πολύ δύσκολοι. Καθαρά για το ρούχο. Έχω πορωθεί με το τρικό, ρε παιδί μου. Δεν θα μπερδεύεις τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Δεν τα μπερδεύω ποτέ. Πλάκα σε κάνω, αγάπη. Αλλά γυναίκες γενικότερα από τη φύση σας είστε δύσκολες. Είμαστε δύσκολες σίγουρα. Και έχω άποψη και το συζητάμε τώρα σοβαρά, γιατί στα καμαρίνια γυρνάμε, ακούμε, βλέπουμε και έτσι και αλλιώς. Και φύγει η κρεμάστρα και πέτει το ρούχο στην πόρτα. Είστε λίγο δύσκολες. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, γενικότερα είναι και πιο εύκολο να ντύνεις άντρα, είναι και πιο ωραίο και δεν έχεις τόσο πολλά προβλήματα. Σωστό.
Πάμε να παίξουμε την μπλόφα τώρα, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Λοιπόν, το παιχνίδι μας λέγεται μπλόφα. Θα σου λέω ότι κρατάω κάτι και θα πρέπει να καταλαβαίνεις από το ύφος μου αν σου λέω αλήθεια ή ψέματα. Ωραία. Οκ. Αλλά τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι καλά θα το πας. Πάμε. Θα δείξω, θα φανεί. Ξεκίνα. Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου ένα μαύρο λαστιχάκι μαλλιών. Αλήθεια ή ψέματα. Σκέψου το. Βρήκε, τι δίνεις γρήγορα απαντήσεις, περίμενε. Είδες που με τούμπαρε. Γιατί. Με τούμπαρες. Λυπάμαι. Έχασα. Τι είναι αυτό. Πάλι σου φύγει η βίδα. Μπαμπή. Άντε. Βίδα είναι. Είμαι τρελαίνης. Πρόσεχε. Τώρα πώς σε μπλόφαρε και νομίζω ότι είχε λαστιχάκι. Με κοίταξε πάρα πολύ πιστικά μέσα στα μάτια και πολύ σοβαρά και σταθερά. Κοίταξε για μένα λίγο έτσι πώς την κοίταξε. Να, κοίταξε τον λίγο πώς με κοίταξε. Θα σε ρωτήσω αυτό να μην κάνεις. Πάμε στο επόμενο, ρε. Δεν μπορώ, Θεέ μου. Δημητρόφ. Ξαναγυρνάω από την άλλη. Όχι, όχι, κανονικά συνεχίζουμε. Αλλά κοιτά η μέρα, καλή, με κάνει καμπάκι τη σειρά, κατάλαβες. Λοιπόν. Πάμε, την αγαπώ. Λοιπόν, κρατάω ένα κίτρινο γλυφιτζούρι. Δεν το κρατάς, ρε άτιμη. Κι άμα το κρατά, τι χάνεις, μισό λεπτό. Ναι, όχι, να βάλουμε και ένα στοιχηματάκι. Πώς πίστηκες τώρα ότι δεν κρατάει. Τώρα που κολλάει. Δεν κρατάει καν γλυφιτζούρι ή δεν είναι κίτρινο, άντε να σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν. Τι πιστεύεις. Εκεί κοιτάς, όχι εμένα, εγώ δεν κάνω την πλόφα. Δεν κρατάς. Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Πιστεύω. Πού το βρήκες το γλυφιτζούρι, όταν πήγες... Κάτσε, τι ερώτηση είναι αυτή, δώσ' την απάντηση κι εσύ. Όχι, δεν κρατάς νομίζω. Το μόνο εύκολο να βρεις γλυφιτζούρι. Αυτό είναι το ερώτημά σου, πού το βρήκε το γλυφιτζούρι, λέει. Και ειδού. Ειδού λοιπόν το γλυφιτζούρι μας. Τι παίρνω παιδί μου. Τι παραγωγή μας εδώ, τι γιώτη. Τι γίνεται, πού τα κρύβεται. Τα πάντα μπορείς να βρεις εδώ. Και κανένα κουνέλι από εκεί. Και πού τα βάζεις, σου λέει. Το πήγε το κουνέλι. Τι το βάλει. Πού τα έχεις, σου λέει η γυναίκα. Μα ναι. Αν κάνεις και κουνέλι, Βασιλιάδο, έτσι όπως είπε. Κοίτα, άμα το παντελόνι το έχεις βάλει, γιατί έχει τσέπες και ήθελες να κρύψεις όλα αυτά, τότε να πάρει όχι, πίσω το παντελόνι. Δεν έχω καμία τσέπη, σε πληροφορώ. Δεν έχω καμία τσέπη. Είναι μαγικό το πώς το κρατάω. Πάμε για το τελευταίο, έχουμε άλλο ένα. Ναι, 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 ακόμα ένα τελευταίο. Καλά, 2-0 είσαι, δεν έχεις βρει ούτε ένα. Ρεζίνη, τι κάνει. Φέρε μια μπάλα να παίξουμε μίλα. Την επόμενη φορά. Πάμε να περνάει η μέλισσα. Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο αντικείμενο. Κρατάω ένα μικρό κοχύλι διακοσμητικό. Λοιπόν, τώρα θα σε επεξεργαστώ πάρα πολύ καλά. Για επεξεργάσου έτσι, δε με καλά. Παρακαλώ τα μάτια των κυριών, κύριε Γαμπρό. Τι ζώδιο είσαι. Είμαι Παρθένος. Κι εγώ. Πόσο, πόσο και... Αυγούστου. 12 Σεπτεμβρίου είμαι. Σεπτεμβρίου. Και δεν καταλαβαίνω, έχετε και το ίδιο ζώδιο, Έτσι, με την ψυχολογία, τώρα με ρωτήσεις. Πες μου λίγο τι κρατάς. Κοίτα με μέσα στα μάτια. Κρατάω ένα μικρό διακοσμητικό κοχύλι. Μπορείς να με ρωτήσεις και τα πάντα, άμα θες γι' αυτό. Πόσο είναι αυτό το κοχύλι? Είναι μικρό, χρώμα μπέζ. Σε σχήμα κοχυλιού. Από πού το πήρες? Τα τζάμπο. Α, δεν πήγες σε θάλασσες και οι ακτές? Όχι. Δεν κάνουμε διαφήμιση στα τζάμπο όλο το βράδυ. Ωραία. Τελικά, αλήθεια ή ψέματα? Κάνε και άλλη ερώτηση. Ας τι να ρωτήσεις και ένα κοχύλι. Και όμως. Το τζάμπο που πού το πήρε το κοχύλι. Πάντε πάντε. Βαλία με τα τζάμπο. Α, ναι, είπαμε δεν κάνουμε. Είπαμε σχήμα, χρώμα, γιατί, από πού το πήραμε, τι άλλο να πούμε βρε μπάμπη για το κοχύλι. Ναι. Κοχύλι είναι. Ωραία, λοιπόν. Το κρατάς το κοχύλι. Ναι. Το κρατάς. Το κρατάω. Να το δω. Τελικά αλήθεια ή ψέματα λέω. Ναι, το κρατάς. Ναι, το κρατάω. Μπράβο. Βρήκες ένα. Βρήκε ένα. Έστω και ένα! Μπράβο, κοριτσάρα! Το βρήκε. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα πραγματάκια μας. Και έχεις άλλο με είδες. Είσαι άπαιχνη, δηλαδή τέτοια άπαιχνη δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Είδες πόσο χάλια ψυχολογώ. Και ιδίως, δηλαδή, πώς το ρώτησες, δηλαδή με αυτά που ρώτησες, την κατάφερες να... Μέχρι, μέχρι μια στιγμή δεν ήξερα από ότι μπορώ να ρωτήσω κι άλλα. Μέχρι τη ζώδια την είπες, δηλαδή με έκανες εντύπωση. Τι ζώδιο είναι για να δεις άμα κρατάει το κοχύλι ή όχι. Βέβαια, οι κρύοι λένε ψέματα, οι παρθένοι δεν λένε, να μην τα ξέρω αυτά. Τι λες, λένε ψέματα. Είσαι κρυός. Αλήθεια, λες. Άντε εδώ μην γίνει μάχη. Πόσο είσαι. Πόσο είμαι, 1,71. Κιλά, εννοείς. Όχι, βρε, πόσο του μηνός. Α, θα με κάνεις δώρο σύντομα. 16 Απριλίου σε λίγες μέρες. 16 Απριλίου, εντάξει. Λες πάρα πολλά ψέματα. Οι γυναίκες να τον προσέχουν τον μπάμπι. Πάρα πολύ που είναι κρυός. Θέλω να κάνω δυσφήμιση. Πίστεψέ με όμως, το γυναικείο φίλο ξέρω ότι είμαι πολύ αληθινός. Άντε καλά, αφού το ξέρεις. Λοιπόν, τέλειωσε ο χρόνος, το ξέρεις. Μάλιστα. Θα ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή. Πεθαίνω τώρα. Δεν είπαμε καληνύχτα ακόμα.
Ωραία. Θες να πεις κάτι για φινάλε? Για τα ρούχα, γιατί θες να πω. Πάλι και τα ρούχα να πεις. Για τα ρούχα με κάλεσες. Είναι κάτι που δεν είπαμε για τα ρούχα. Όχι, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Να μας πει πώς πέρασε και να μας κανεχτήσει τον κόσμο. Δεν λέμε καλή νύχτα, τελειώνει το πρώτο μέρος. Μας κανεχτήσει εκ μέρους. Πέρασες καλά, καλέ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τυπικά λέει. Θα σου ξανάρθω, γιατί και πέρσι το είπα και φέτος σου ξανάρθω. Πέρσι, πρόπερσι ήρθες, πέρσι δεν ήρθες. Πέρσι γιατί δεν ήρθα. Ρώτα τον εαυτό σου. Ρώτα εσένα. Άλλη δεν σε κάλεσα, συγγνώμη. Είδες, ορίστε. Όλα καλά. Πάντως κάναμε παρεούλα εδώ. Ναι, ναι, δεν νομίζω να αισθάνθηκες ότι ήρθες σε τηλεοπτική εκπομπή για συνέντευξη. Όχι. Σε καμία φάση. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε σε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι το καταφέρουμε. Φυσικά μου μεγάλη επιτυχία. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Μυτιληναίου, κυρίες και κύριοι, που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Δίνω πάσα λοιπόν στις δύο ωραίες θεές να πούνε πάσα για διαφημίσεις και να έρθουμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και να βάλετε στη ζωή σας styling. Φιλιά.